Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Νικάκη, κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση. Τι ακριβώς έχουμε? Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι γεγονός ότι μέχρι εχθές διεγνώστηκε και τρίτο κρούσμα δικαστικού λειτουργού. Άρα λοιπόν τα κρούσματα τα διεγνωσμένα θετικά εις τον COVID-19 είναι συνολικώς 3 μέχρι στιγμής. Δύο σε δικαστικούς λειτουργούς και ένα σε γραμματέα της συνθέσεως του δικαστηρίου. Γι' αυτό το λόγο, με πράξη του Διευθύνοντος του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος του κυρίου Προέδρου Εφετών, πρετάθη η αναστολή λειτουργίας των εργασιών του δικαστικού Μεγάρου για 2 εντεκάτου του 20 και 3 εντεκάτου του 20, δηλαδή για σήμερα και αύριο. Εν αναμονή όμως των αποτελεσμάτων των τεστ έλαβαν χώρα την Παρασκευή. Τα οποία... Και αναλόγως των αποτελεσμάτων των πολλών τεστ που έλαβαν χώρα την Παρασκευή, σε δικαστικούς υπαλλήλους, σε δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους, θα πράξουμε. Τα οποία δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αναμένονται ή σήμερα ή το πολύ αύριο νωρίς. Κύριε Νικάκη, να διευκρινίσουμε ένα σημείο στο οποίο αναφερθήκαμε, αλλά θεωρώ ότι εσείς το γνωρίζετε καλύτερα. Στην περίπτωση που βρεθεί έστω και ένα κρούσμα ακόμη, πάμε σε καραντίνα 14 ημερών? Όχι, σε καμία περίπτωση. Αν τα κρούσματα είναι πολλά, πλέον η αναστολή λειτουργίας των εργασιών του δικαστικού Μεγάρου θα αντιμετωπιστεί με οικία μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Άρα δηλαδή θα περιμένουμε τον αριθμό των κρουσμάτων, αν έχουμε βεβαίως. Περιμένουμε όχι τον αριθμό των κρουσμάτων, περιμένουμε τα κατά τον ορθό τρόπο και καλύτερα να το πούμε τα αποτελέσματα των τεστ. Πολύ σωστά. Εάν προκύψουν πολύ περισσότερα των τριών, αναλόγως θα πράξουμε. Να λάβετε υπόψη σας ότι αναμένεται έκδοση υπουργικής αποφάσεως ΚΙΑ που χωρίζει την Ελλάδα σε δύο περιφέρειες. Την πρώτη περιφέρεια του υψηλού κινδύνου που είναι με χρώμα κόκκινο και σήμερα τέτοιες έχουν χαρακτηριστεί η Βόρεια η Ελλάδα και η Αττική, και η δεύτερη περιοχή που είναι χαμηλού κινδύνου. Αναλόγως των κρουσμάτων της περιοχής εντάσσεται η περιοχή στην πρώτη ή στη δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Αναλόγως λοιπόν των κρουσμάτων θα αντιμετωπιστεί με οικία η λειτουργία των υπηρεσιών του δικαστικού Μεγάρου. Τώρα, ευχόμαστε να παραμείνουμε στα τρία για να λειτουργήσουμε. Μακάρι. Τώρα, κύριε Νικάκη, υποθέτω ότι, όχι υποθέτω, είμαστε γνώστες και της απολύμανσης η οποία έγινε στο δικαστικό, στους χώρους του. Έγινε απολύμανση με πρωτοβουλία και έξοδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου. Α, αυτό δεν το ξέραμε. Είναι σημαντικό αυτό. Και την πρώτη φορά που είχαμε αναστολή εργασιών και τη δεύτερη. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μαλούση, τον πρόεδρο της Ένωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου. Εκεί είχε εκφράσει μια ανάγκη από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης να πάρθουν επιπλέον μέτρα για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, δηλαδή να τοποθετούν plexiglass σε όλες τις υπηρεσίες, σε όλα τα γραφεία του δικαστικού Μεγάρου. Εσείς θεωρείτε ότι τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει είναι επαρκή ή χρειάζονται και άλλα? Ακούστε, τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει είναι μεν αρκετά, αλλά δεν είναι απολύτως αρκετά. Εμείς τα τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια και παρά το ότι τα τηρούμε με απολυτοσύνη, είχαμε το αρχικό κρούσμα δικαστικής λειτουργού, η οποία ενδεχομένως το μετέφερε από την περιοχή της. Ένα αγνία της προφανώς. Προφανώς. Το ότι απαιτείται και η τοποθέτηση plexiglass δεν το αρνούμε και βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τους συναρμοδίους, έτσι ώστε άμεσα να λάβουμε και αυτό το μέτρο
το οποίο σας είπε ο συγκεκριμένος πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων. Τώρα, επειδή γνωρίζω προσωπικά και έχω και πληροφορίες για την δράση σας, είστε πάνω κατά πάνω στο θέμα της εφαρμογής των μέτρων για τον κορονοϊό. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε, κύριε Νικάκη, ότι παρόλο ότι ζούμε εποχές πανδημίας, ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει στα δικαστήρια, και δεν μιλώ μόνο για τις δίκες. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, πολίτες, αρκετά μεγάλος αριθμός, που χρειάζεται και τις υπηρεσίες, να πάρει ένα χαρτί, να πάρει ένα έγγραφο, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι ένας από τους πιο ευαίσθητους χώρους ή χώροι της δικαιοσύνης. Είναι γεγονός ότι με πρωτοβουλία μας, αρχικώς, και είναι 2 χρόνια περίπου και ενδεχομένως και περισσότερο, είχαμε την πρόνοια ως δικηγορικός σύλλογος να υποβάλουμε αιτήματα στην Διαχειριστική Επιτροπή του κτηρίου προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την είσοδο των πολιτών, των δικαστικών υπαλλήλων, δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων το δικαστικό μέγαρο. Άλλαξανε πολλά όντως. Είναι γεγονός ότι αυτά τα μέτρα τα οποία είχαμε λάβει σε ανύποπτο χρόνο μας έχουν βοηθήσει. Γιατί περνάνε όλοι οι συμπολίτες μας το δικαστικό μέγαρο με αυστηρό έλεγχο. Ζητάμε συγγνώμη, και το τονίζω αυτό, είμαστε αυστηροί στον έλεγχο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και για αυτούς οι οποίοι εισέρχονται στο δικαστικό μέγαρο να εξυπηρετηθούν για προσωπικές τους εργασίες, όπως τονίσατε και εσείς, να πάρουν κάποιο πιστοποιητικό, να γίνει μια ενορκή βεβαίωση, πολλές άλλες εργασίες που απαιτούν οι συμπολίτες μας, καθώς όσον αφορά δε τις εκδικάσεις των υποθέσεων, τους παρακαλούμε, θα έλεγα εδώ, τονίζω και τους οικετεύουμε, να μην εισέρχονται στο δικαστικό μέγαρο, διότι τους ενημερώνουμε τόσο εμείς ως δικηγορικός σύλλογος, αλλά και οι συνήγοροι τους, η ώρα θα εκδικαστεί η υπόθεσή τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει συγχρωτισμός ούτε συνοστισμός στα ακροατήρια της εκδικάσεως των υποθέσεων. Μάλιστα. Να μπαίνει συγκεκριμένος αριθμός που επιτρέπεται και από την ΚΙΑ και να αποφεύγεται με αυτόν τον τρόπο η μετάδοση του ιού. Και το έχουμε πετύχει. Όταν τους ζητάμε συγγνώμη για τα αυστηρά μέτρα τα οποία παίρνουμε, και δεύτερον τους ευχαριστούμε γιατί μας καταλαβαίνουν, γιατί μας συμπαρίστανται. Μάλιστα. Κύριε Νικάκη, και κάτι τελευταίο. Πριν από λίγο καιρό παρουσιάσαμε και από τα site μας και σας είχαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή το ζήτημα, το θέμα ότι μετά από πολλά χρόνια, δεκαετίες, είχαμε την έναρξη των εργασιών για την βελτίωση του δικαστικού μεγάρου Αγρινίου. Οι εργασίες συνεχίζονται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω και σε εσάς και στους συμπολίτες μας που μας ακούνε και παρακολουθούν την εκπομπή σας, ότι από ημέρα σε ημέρα εκδίδεται η άδεια από την αρμόδια πολεοδομία προκειμένου να τοποθετηθούν τα ικριώματα. Όταν τοποθετηθούν τα ικριώματα θα αρχίσουν άμεσα οι εργασίες. Ήδη έχει υπογράψει και έχει τοποθετηθεί ο εργολάβος. Θα κάνω δε και μια άλλη συμπληρωματική ανακοίνωση, ότι προσωπικώς έχω αναλάβει να διαχειριστώ το θέμα προκειμένου να υπάρξει και δεύτερη φάση ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου. Έχω ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και συμπληρωματικό έργο δια την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αλουμινοκατοσκευών και αλοπινάκων, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο και να αποτελεί κόσμημα για την πόλη και τον νομό μας, το δικαστικό μέγαρο. Μάλιστα. Εύχομαι και αυτό να το καταφέρετε. Γνωρίζουμε ότι καταφέρατε το προηγούμενο, και δεν μιλάμε για λίγα χρήματα, είναι περίπου ένα 250 η πρώτη φάση, και πιστεύω η δεύτερη φάση για την αντικατάσταση των ιαλοπινάκων και των αλουμινοκατασκευών στα ίδια ανοίγματα όπως υπάρχουν, χωρίς τροποποιήσεις, περίπου στο 500.000 ευρώ. Μάλιστα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Νικάκη. Θα είμαστε σε επαφή να ενημερώνουμε τον κόσμο και για την εξέλιξη της πανδημίας ό,τι αφορά το δικοστικό Μέγαρο Αγρινίου, αλλά και βεβαίως όλα τα ωραία που μας είπατε και που έχουν ως στόχο πραγματικά να γίνει κόσμημα αυτό το δικαστικό Μέγαρο, για το οποίο βεβαίως είχαμε πολλά χρόνια, δεκαετίες αν δεν κάνω λάθος, να δούμε εκεί συνεργεία, να δούμε εργοτάξια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση που είναι στις δυνατότητες και στις αρμοδιότητές μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.